Τελευταία εξέλιξη είναι ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, Βασίλη μου, ο 35χρονος YouTuber. Κυρία Κορογιαννάκη, θέλω το πρώτο σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι είναι ένα ευαίσθητο πολύ κομμάτι. Και πρέπει να προσέχουμε και τους όρους που χρησιμοποιούμε και για ποια άτομα μιλάμε. Πράγματι, αν υπήρχε και συνένεση, αυτό θα διαπιστωθεί. Όμως, όταν μιλάμε για άτομα αποδεδειγμένα με νοητική ανοριμότητα ή και γενικά σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, πάλι μπορεί να πέσει κάποιο θύμα εκμετάλλευσης. Η συνένεση λοιπόν είναι κάτι σχετικό. Μπορεί να συνεχίσει να ενήλικα, αλλά όταν ξέρουμε ότι είναι σε μια κοινωνικά ευάλωτη ομάδα, που όλα θα βρει δουλειά, που η κριτική του ικανότητα για το ποιος μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ή όχι, είναι μειωμένη. Οπότε οι αποφάσεις δεν είναι τόσο αντικειμενικές όσο σε έναν άνθρωπο που είναι με όλες τις δεξιότητες αναπτυγμένες. Επίσης, δεν ξέρουμε πώς τους προτάθηκε όλο αυτό, τι υπόθηκε στην αρχή, τι τους υποσχέθηκαν μετά. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Έχετε τεράστιο δίκιο και αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό και η καλύτερη απάντηση σε αυτά που ακούμε. Και πραγματικά πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του σηκώνεται, δηλαδή η τρίχα δεν ανατριχιάζει με αυτά που ακούγονται. Ότι ένας άνθρωπος όταν είναι μέλος μιας κοινωνικά ευάλωτης ομάδας, πώς μπορεί να συνενέσει ώστε να διαπραχθεί εις βάρος του κάτι τέτοιο. Είναι, το βρίσκω, είναι τόσο κοινικό αυτό το πράγμα που ακούγεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαλύσω. Έχω μία απορία, συγγνώμη. Λύσετε μου και εσείς που τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κυρία Κορογιαννάκη. Όταν λέμε, ένας άνθρωπος να λέει πιστοποιημένα αμαία, δηλαδή τι εννοούμε, δεν μπορούμε να δούμε αν ένας άνθρωπος έχει την ικανότητα που λέτε ή όχι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, πρέπει να μας φέρει χαρτί γιατρού. Καλά τώρα. Οκ, τώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το λύσουμε εδώ. Πραγματικά υπάρχουν επίσημες διαγνώσεις, είτε σε παιδική ηλικία είτε αργότερα, που πιστοποιούν αν ένας άνθρωπος είναι μειωμένης νοητικής ικανότητας, είναι σε νοητική αναπηρία ή αν έχει κάποια άλλη δυσκολία. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι νομικά θα ζητηθεί. Αυτό είναι νομικό κενό όμως. Γιατί αν μπορώ να το δω εγώ ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε μερικά πράγματα. Νομικά τι μπορεί να στέκει για να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Αν υπάρχει ένα χαρτί με μια υπογραφή ή οτιδήποτε. Με το τι ουσιαστικά πρέπει αυτό να λέμε, συμβαίνει. Αυτό λέμε. Για να μην κοροϊδευόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί αυτό ουσιαστικά συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον. Υπάρχει δεν υπάρχει πιστοποίηση. Υπάρχει δεν υπάρχει πιστοποίηση. Τα θύματα μπορεί να έχουν μειωμένη αντίληψη όπως την περιέγραψε. Έγραψε μόλις με πολύ ενδιαφέροντες όρους, αλλά ο θήτης βλέπει πολύ καλά πώς έχει πρόβλημα ή όχι. Εννοείται. Και αυτό ακριβώς είναι που εκμεταλλεύεται. Ακούσαμε την κυρία Φιλίππα να λέει ότι ήταν όλο θέμα. Επίσης, μα είναι δυνατόν. Διασυρμού, δηλαδή. Τηλεοπτικός διασυρμός. Φτάμε δημοσιογράφοι δηλαδή που παρουσιάζουν αυτό το γεγονός. Όχι αυτά τα βίντεο. Ο κόσμος όπου βλέπει αυτά τα αισχρά βίντεο είναι τρελός. Και αυτό είναι δημοσιογράφοι. Με το ζόρι τα βλέπω αυτή τη στιγμή. Τηλεοπτικός διασυρμός. Αυτό δεν είναι διασυρμός, είμαστε εμείς διασυρμός. Δεν χρειάζεται να παράγουμε κιόλας. Εγώ θα ήθελα να το πω αυτό σχόλιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κυρία Κορογιαννάκη. Να βγάζουμε κι εμείς τα πλάνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Και για την ψύχρεμη και όμορφη και γλυκιά τοποθέτησή σας. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο που κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια.